βίντεο θα συναντηθούμε με τον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου και θα μιλήσουμε για τη μεγάλη δύναμη της 7ης τέχνης. Γιατί είναι τόσο σημαντικό και πολύτιμο το σινεμά στις μέρες μας? Γιατί, όπως λέει και αυτή η περιγραφή σε ένα κινηματογράφο στην Αμερική, οι καλές ταινίες κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Το σινεμά είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη δημιουργούνται ταινίες. Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Nos conocemos? Sí. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? Pues no sé. Eso no se sabe. Nigay man Abdou man mala bind la lettre bi man day juromi jounne bi man mala ko yonni buga na nga dencal ma ñenti jounne yi nga joxal ma suma yaay jurom ben témèr yow nga jël ñenti témèr yi nga xamna ne am lo liggey sa carte d'identité hein témal mairie wut sa kayit mak ma da na yow di dox te am moy kayit ñak ko jom dëg juroom benn fan bu ma amul carte d'identité ah ñu delawaat ko pari rek kuma war a gisi waay 如果那晚没撞到他，我就不会见到这个号码，之后也都不会有 2046 这个故事。 Κινηματογράφος είναι μια οικουμενική γλώσσα που ψυχαγωγεί, συγκινεί, μορφώνει και προβληματίζει. Νιά, νι πιο ζαι σόλ. Νι ήτσιν κόμω σόλα σαν τέλ. Ο ιε σιαν μην πέλα. Τζιά ρεν κιου τζιά ρεν μπα. Να χω. Νι σιαν τζιά γε σεμ ρεν. Τζιά γε σεμ ρεν. 能由得了我吗? Οι ταινίες είναι ένας καθρέφτης της ζωής μας. Αυτό αντανακλάται ξεκάθαρα στην ταινία «Persona» του σπουδαίου Σουηδού σκηνοθέτη Ingmar Bergman. Μπορούν να επηρεάσουν τη συλλογική αντίληψη, γνώση και αισθητική. Τι βλέπουμε στις ταινίες, τον κόσμο μας όπως είναι ή τον κόσμο μας όπως θα θέλαμε να είναι.
ιστορίες με ανθρώπους σαν και εμάς. Come ti chiami? Quanti anni hai? Mi riconosci? Come mi chiamo? Mi chiamo Franca. Come fa il maialino? E l'ippopotamo come fa? La giraffa non lo so. Il maialino. La giraffa non lo so. La rondine non la so. Senti, chi c'è a casa, mamma o papà? Mamma e papà sono in casa, però io adesso ti racconto una favola. Οι φανταστικές περιπέτειες για μακρινούς κόσμους, παλιά και καινούργια παραμύθια. Ο κινηματογράφος είναι μια ακριβή μορφή τέχνης και παράλληλα μια μεγάλη βιομηχανία. Η εμπορικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του σινεμά. Show me the money! That's it, brother, but you got to yell that shit! Show me the money! I need to feel you, Jerry! Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Όπως βλέπουμε, είναι πολλά τα λεφτά που ξοδεύονται από τα μεγάλα στούντιο παραγωγής στην Αμερική. Όμως πολλά είναι και τα έσοδα από τις εμπορικές κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Βέβαια, ιδανικό είναι η εισπρακτική επιτυχία να συνδυάζεται και με την καλλιτεχνική αξία μιας ταινίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η κλασική ταινία «Καζαμπλάνκα», με την χαρακτηριστική ατάκα «Θα έχουμε πάντα το Παρίσι». But what about us? We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. Said I would never leave you. And you never will. Μπορούν όμως οι θεατές να εκτιμήσουν την αισθητική μιας καλής ταινίας. Τεχνολογία και κινηματογράφος. Όταν ακούμε αυτές τις δύο έννοιες μαζί, το μυαλό μας πάει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
Υπάρχουν όμως και άλλα είδη ταινιών που αξιοποιούν δημιουργικά τη ψηφιακή τεχνολογία και τα εφέ. I am Alice. It's you. You're back. Alice. Alice. Z. Alice. You're absolutely Alice. I know you anywhere. You're all late for tea. Εξάλλου, το σινεμά είναι το ίδιο ένα προϊόν της τεχνολογίας. Πάντοτε συμβαδίζει με αυτή και την ίδια στιγμή την αξιοποιεί. Magic tricks and illusion became my speciality. The world of imagination. Η έβδομη τέχνη αξιοποιεί και όλες τις άλλες μορφές τέχνης. Το θέατρο, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, το χορό. Όλες συνυπάρχουν αρμονικά για να δημιουργήσουν μια νέα αυτόνομη μορφή τέχνης, τον κινηματογράφο. Ακόμα και πίνακες ενός μεγάλου ζωγράφου όπως του Vincent Van Gogh μπορούν να ζωντανέψουν στη μεγάλη οθόνη. I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? I've had quite enough weeping over that nutcase. Μουσικά αριστουργήματα σαν το «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» του Richard Strauss μπορούν να εμπνεύσουν μια εξίσου αριστουργηματική σκηνή ταινίας. Για να γίνει μια ταινία, πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων. Μερικούς από αυτούς βλέπουμε στην τελευταία σκηνή της ταινίας «Περιφρόνηση» του Jean-Luc Godard. Κάτω από τις οδηγίες του σκηνοθέτη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στο να γίνει ένα νέο έργο τέχνης. Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. A che punto avrò sbagliato strada? Όπως σε όλα, για να γνωρίζουμε κάτι καλά, πρέπει να ξέρουμε και το παρελθόν του. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν στο έτος 1895, στο Grand Café του Παρισιού, εκεί όπου έγινε η πρώτη κινηματογραφική προβολή με εισιτήριο. Ήταν η ταινία των αδερφών Lumière,
Η άφιξη του τρένου. Αναπόσπαστο κομμάτι του κινηματογράφου είναι η ιστορία του. Και η ιστορία του κινηματογράφου είναι συναρπαστική, γεμάτη απίθανες περιπέτειες και εμπνευσμένους καλλιτέχνες. Γνωρίζουμε την ανθρωπότητα βλέποντας ταινίες άλλων εποχών. Se non finisce presto sta guerra io divento scemo. Chi è? Francesco, i tedeschi, i fascisti. Staremo sempre insieme. Στην ίδια εποχή ανήκει και το χαρακτηριστικό «Κλέφτες ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντε Σίκα. Το σινεμά είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο εκπαίδευσης, μάθησης και γνώσης. If you reverse time, then the universe is getting smaller. All right. What if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock. Until you get the universe born from a black hole exploding. La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Jamais. Ça ne s'arrête à Hiroshima. Says, give me liberty or give me death. The entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. Και προφανώς χρησιμοποιείται κάποτε με διαφορετικά κίνητρα και σκοπούς. Όπως η ευαισθητοποίηση. Paris, la και η προπαγάνδα. Υπάρχει βέβαια και η σάτυρα, που μπορεί να μεταμορφώσει τον Τσάρλι Τσάπλιν σε μια καρικατούρα του Χίτλερ. Von der Kinder Katzenjammer. Der Katzenjammer mit der guten Sekt, der guten Feiten, guten Feiten, dort, guten Sekt. Hey, Soldiers for Hinkle! Μέσα από τις ταινίες που βλέπουμε, μαθαίνουμε παλιές και νέες ιστορίες, μύθους και παραμύθια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η διασκευή της τραγωδίας του Σοφοκλή «Ηλέκτρα» από τον Κύπριο σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη. Το μαχαίρι. Το μαχαίρι της Ηλέκτρας. Η ασπίδα. Η ασπίδα τ' Αγαμέμνονα. Το φωνικό το δίχτυ της Κλυτεμνίστρας. Του
του έχεις του το κοφτερό πελέκι. Και ένα σπαθί. Το σπαθί του Ορέστη. Ο κινηματογράφος έχει μια εξαιρετική ικανότητα να μας αφηγείται, να μας εξιστορεί και να μας παραμυθιάζει. L'amour peut faire qu'un homme devienne bête. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. Μας δίνει τη δυνατότητα να ζούμε τις ιστορίες μας μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Οι ταινίες αγγίζουν την καρδιά μας, ξυπνάνε την όρασή μας, αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε, μας ταξιδεύουν σε άλλα μέρη, ανοίγουν τις πόρτες και το μυαλό μας. Οι ταινίες είναι οι αναμνήσεις της ζωής μας και πρέπει να τις κρατούμε ζωντανές. Αυτά λέει ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε. Ο κριτικός κινηματογράφου Ρότζερ Ίμπερτ συμπληρώνει πως από όλες τις τέχνες, ο κινηματογράφος μας μαθαίνει περισσότερο να συμπονούμε. Εν τέλει, οι καλές ταινίες μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Η Κύπρος έχει και εκείνη τη δική της σύντομη αλλά ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία του κινηματογράφου. Όπως η ταινία του Ανδρέα Πάντζη, το Τάμα, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι γνωστοί ηθοποιοί Γιώργος Χωραφάς και Βαλέρια Αγκολίνο. Εδώ και δεκαετίες έχουμε αρκετές ταινίες και δημιουργούς που διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε κάπου. Πού? Πάμε. Είπανε κάτι χτες ότι κάποιος στην Τουρκία συνάντησε δύο αγνοούμενους που γύρευαν τη θάλασσα. Θα φύγω αύριο το πρωί. Ωραία, Δάφνη. Τι πάνω μου άρεσε για αυτές. Τα τελευταία χρόνια είμαστε πολύ χαρούμενοι που νέοι δημιουργοί καταφέρνουν και μας δίνουν αξιόλογες ταινίες. Δεν τα βρίσκεις και γράφεις τα. Βρίσκονται, από τίποτα. Να κάνουμε μια συμφωνία. Με είδες, με άκουσες. Και δεν σηκώνεσαι να φύγεις. Είσαι πολύ λάθος. Πώς θέλω να σταποθεί η ηθοποιή να έχω να προσεγγίσω σενάριο. Εγώ πάντως έτσι πράγμα εμπέζω. Σου πω κάτι και όπως θέλεις πάρ' το. Να μην ξανακοντεύσεις τα παιδιά μου. Όνομα. Έχουν πάρει τη σκυτάλη από τους παλαιότερους και συνεχίζουν να τιμούν τη μικρή μας χώρα στο εξωτερικό. Έφερασαι σε ξένη χώρα και παντρέψεσαι σε μένα έναν μπάλατο. Άσπρησαν πολύ. Μια χαρά είναι τα μαλλιά σου.
Το μέλλον της κινηματογραφικής δημιουργίας στην Κύπρο διαγράφεται παρά τις δυσκολίες ευγείωνο. Τζίμι! Μπορεί να υπέρασε ένα απέναντι. Εννοείς τα κατεχομένα. Μην το ξανακάνεις αυτό, κακομοίρη. Στρέψα να παντού. Απαγορεύεται η διέλευση ζώων που τα κατεχόμενα. Τέλος. Ας στηρίξουμε λοιπόν και τον δικό μας κινηματογράφο. Γιώργος. Πού είναι να πάει σου λίγη. Εφτάζει η αρεστόνη σκαρά το χρόνο. Το στρατιό της μέσα ένα χρόνο. Γιατί μπαίνετε ρε στην εκκληζόνη. Fish and chips. Κουράζουν τα μάτια. Δεν έχεις φύγμα. Στο διάλογο είναι αυτό το μέρος. Η μαγεία του κινηματογράφου είναι ακριβώς το ότι συνδυάζει πάρα πολλές μορφές τέχνης σε μία. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Και ειδικά όταν σκηνοθετείς, είναι, θα έλεγα, όχι, δεν είναι επάγγελμα. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος ζωής και ένας τρόπος σκέψης. Σκηνοθέτης δεν είσαι μόνο στο σετ. Σκηνοθέτης είσαι κάθε μέρα. Σκηνοθέτης είσαι γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο που βλέπεις τον κόσμο. Τη ζωή γύρω σου, ο τρόπος που παρατηρείς τους ανθρώπους, τα βιβλία που διαβάζεις, οι ταινίες που βλέπεις. Σκηνοθέτης είναι τρόπος ζωής. Ο κινηματογράφος αντικατέστησε και δημιουργά ακριβώς με την τέχνη του σκηνοθέτη και της ομάδας που κάνει την ταινία να σου διηγείται μια ιστορία και να σε φεύγει. Να σε απογειώνει, να σε παίρνει αλλού, σε άλλους κόσμους. Και το πιο ωραίο είναι να σε κάνει να ταυτίζεσαι με την ιστορία. Να λες, καλά του έκαμε. Φίλα τη. Πέτεις το ότι την αγαπάς. Γιατί είναι το λαλείς. Εγώ δεν θα ετόλμουν. Τουλάχιστον πέρκει ο άλλος μου εαυτός στο σινεμά. Ας το πει. Εγώ έντολμο να το πω, ας το πει ο πρωταγωνιστής, που αφού είμαι εγώ, ή ήθελα να είμαι εγώ. Μαγεία ο κινηματογράφος για μένα. Τρόπος έκφρασης, βγάλεις πάρα πολλά πράγματα σαν δημιουργός μέσα από την ταινία, όπως και να δει ο άλλος την ταινία. Εγώ ξέρω για μένα τι είναι το πράγμα που κάνω, άρα ο άλλος που να το δει σίγουρα ανάλογα με τα βιώματα του είναι να το δει διαφορετικά, αλλά για μένα είναι θεραπεία, ψυχοθεραπεία.